Καλώς ήρθατε, γεια σας, καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε, αν και αυτό που βλέπετε δεν είναι το καινούριο μας σκηνικό, είναι κάτι που το έφτιαξε έτσι πρόχειρα ρε παιδί μου για να μπορούμε να κάνουμε τώρα τη δουλειά μας. Το καινούριο σκηνικό ετοιμάζεται, περιμένετε, έρχεται κάτι πολύ καλό. Το σημερινό βίντεο λοιπόν είναι ένα πολύ ξεχωριστό βίντεο αφού θα έρθει για να σας μεταφέρει μια ιστορία που πολλοί θέλουν να μην βγει στην επιφάνεια. Πρόσφατα λοιπόν κυκλοφόρησε η νέα ταινία Barbie, η οποία το πάει μπούνια στις πωλήσεις εισιτηρίων. Λογικό, γιατί μιλάμε για την πρώτη live action ταινία της πιο δημοφιλούς κούκλα στον κόσμο, για να μην πω γενικά παιχνιδιού. Για την ταινία γενικά θα σας πω την άποψή μου στο τέλος του βίντεο αυτού. Δεν ήθελα να αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο για να σας πω την άποψή μου για τη συγκεκριμένη ταινία. Θα καταλάβετε γιατί στο τέλος του βίντεο. Το μεγάλο θέμα όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι εκεί, αλλά στην ιστορία που παρουσιάζεται στην ταινία για τον δημιουργό της Barbie, όπου κάποιοι, βέβαια, μου ισχυρίζονται πως δεν είναι και τόσο αληθινή. Περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριο ή καινούρια, πάτσε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε! Είναι διαχρονικό λοιπόν το φαινόμενο να παίρνουν όλα τα credits για σημαντικές ανακαλύψεις τα άτομα που δεν ήταν όντως υπεύθυνα για αυτές. Η ιστορία που θα σας παρουσιάσω λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο μιλάει για μία ακόμη τέτοια περίπτωση. Εάν λοιπόν κάποιος πατήσει στο Google για να μάθει την ιστορία της κούκλας Barbie, θα δει να αναγράφονται τα εξής: πως η Barbie είναι μία μοδάτη κούκλα που κυκλοφόρησε, που δημιουργήθηκε μάλλον από την αμερικανική εταιρεία Mattel και βγήκε στην κυκλοφορία το 1959 με την αμερικανικής καταγωγής businesswoman Ruth Handler να φαίνεται ως η μοναδική δημιουργός της, η οποία λέγεται πως εμπνεύστηκε τη δημιουργία αυτής της κούκλας από μια κούκλα γερμανικής κατασκευής με το όνομα Bild Lil. Formvollendete Püppchen, in diesem Falle aber mehr für die großen Kinder, auf der traditionellen Spielzeugmesse in Nürnberg. Είναι όμως αυτή η αλήθεια ή όχι? Ή μάλλον, να το πω καλύτερα, είναι αυτή ολόκληρη η αλήθεια ή μισή? Και εδώ λοιπόν έρχεται η άλλη εκδοχή που σας ανέφερα στην εισαγωγή αυτού εδώ του επεισοδίου. Τον πύργο είναι κλεισμένη, τον βρήκε πατησμένη. Ραπουνζέλ, άσε κάτω τα μαλλιά. Τον Οκτώβριο του 2022 η Daily Mail εκδίδει ένα άρθρο που ήρθε να ταράξει τα γενοφάσια της Barbie. Ένα άρθρο που περιείχε μια συνέντευξη παύλα δήλωση μιας 67χρονης κυρίας εν ονόματι Ann Ryan. Η Ann λοιπόν ανέφερε στο παγκοσμίου φήμης μέσο πως η Ruth Handler δεν είναι η πραγματική δημιουργός της Barbie και πως ο αληθινός δημιουργός της ήταν ο πατέρας της, ο Jack Ryan. Τώρα, εντάξει, είναι λογικό, πολλοί θα σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει και ότι του έρθει στον εγκέφαλο, ειδικά όταν μιλάμε για ένα θέμα, παιδιά, που από πίσω του κυλούν δισεκατομμύρια. Αλλά, παιδιά, μιλάμε για ένα άρθρο ταυτόχρονα της Daily Mail, ενός μέσου που δεν θα κυκλοφορούσε, ρε παιδί μου, μια τέτοια φήμη χωρίς κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Η Ann Ryan, λοιπόν, για να πείσει την Daily Mail να εκδώσει την ιστορία της, παρουσίασε ένα υπογεγραμμένο έγγραφο από τα χεράκια του πατέρα της, όπου πάνω του απεικονιζόταν η ευρεσιτεχνία του. Ποια ευρεσιτεχνία? Η ευρεσιτεχνία της πρώτης Barbie. Ένα έγγραφο, κυρίες και κύριοι, που πάνω του αναγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια αυτή η ευρεσιτεχνία και κυκλοφόρησε το 1959, δηλαδή την ίδια ημερομηνία ακριβώς που κυκλοφόρησε και η κούκλα Barbie. Η Ann Ryan λοιπόν απευθύνθηκε στην Daily Mail αφού είχε προσπαθήσει από το 2020 επανειλημμένα να επικοινωνήσει μέσω email με κάποιον υπεύθυνο από την εταιρεία Mattel. Την εταιρεία δηλαδή που, σας υπενθυμίζω, έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα της κούκλας Barbie, χωρίς όμως να μπορέσει να βρει άκρη μαζί τους. Η κόρη του Jack Ryan λοιπόν στέλνει ένα email όπου σε αυτό το email ζητούσε από την εταιρεία Mattel να της δώσουν κάποιες εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα της κούκλας Barbie για τις ανάγκες ενός βιβλίου παύλα βιογραφίας που συνέγραφε για τη ζωή του πατέρα της. Επισυνάπτοντας μάλιστα αυτό το υπογεγραμμένο έγγραφο με την ευρεσιτεχνία που σας προανέφερα σε αυτό το email. Κανείς όμως, κανείς, παιδιά, δεν της απαντούσε για μήνες, μέχρι που μετά από πάρα πολλές προσπάθειες
πήρε την εξής τυπική απάντηση, θα λέγαμε, από την υπεύθυνη της εταιρείας, Μαρίζα Μπεκ. Δεν είμαστε σε θέση να μοιραστούμε εσωτερικές πληροφορίες, της είπε, με άτομα εκτός της εταιρείας. Εάν έχετε κάποιες συγκεκριμένες απορίες, μπορούμε να εξετάσουμε εάν μπορούμε να τις απαντήσουμε. Μία απάντηση που, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν καθόλου τυχαία, τυπική και τυποποιημένη. Αφού η εταιρεία Mattel και ο πατέρας της Ann, ο Jack Ryan, είχαν ένα πολύ έντονο παρελθόν που δεν ήθελαν για ευνόητους λόγους να έρθει και πάλι στην επιφάνεια. Ένα παρελθόν που φανερώνει μια εντελώς διαφορετική ιστορία από αυτή που φαίνεται να παρουσιάζει ως αληθινή η νέα live action ταινία της Barbie. Some things have been happening that might be related. When my world changed. Cold shower. Ooh. Falling off my roof. Μία ιστορία που ολοκληρώνεται με την αγωγή του Jack στην Mattel ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων για την παράνομη μη καταβολή δικαιωμάτων από τις πωλήσεις της κούκλας Barbie. Μία δικαστική διαμάχη, παιδιά, ετών μεταξύ των δύο πλευρών, όπου ανάγκασε τον Jack Ryan, για να την αντέξει οικονομικά, να πουλήσει μέχρι και το δικό του προσωπικό κάστρο, παύλα, σπίτι στο Los Angeles. Εντάξει, το φύσα και τον πήγε εκείνη, θα καταλάβει γιατί. Όπως καταλαβαίνετε όμως, όσο μάχημος και αποφασισμένος και να είσαι, όσο δίκιο και να πιστεύεις ότι έχεις, όταν έχεις απέναντί σου έναν παγκόσμιο κολοσσό, όπου δεν κολώνει, ρε παιδί μου, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ξοδεύει εκατομμύρια κάθε χρόνο για δικαστικές υποθέσεις, κάποια στιγμή θα λυγίσεις. Και έτσι, παιδιά, ο Τζακ, μετά από χρόνια βέβαια, υποχρεώθηκε να κάνει έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Mattel να καταβάλει παρόλα αυτά σε εκείνον το ποσό των 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι λιγότερο δηλαδή από τα μισά, για να αποσύρει την αγωγή. Τι έγινε όμως στην πραγματικότητα, ή μάλλον, τι έγινε σύμφωνα με τη δική του εκδοχή? Το έτος 1956, λοιπόν, η Ruth Handler, η πραγματική και μοναδική εφευρέτρια της Barbie, σύμφωνα πάντα με την ιστορία που μας διηγείται η ταινία, είχε πάει διακοπές στη Γερμανία μαζί με την οικογένειά της, όπου εκεί ανακαλύπτει κάτι φοβερό, μία πλαστική κούκλα εν ονόματι Built Lily. Μία πλαστική κούκλα όμως, κυρίες και κύριοι, που απευθυνόταν αποκλειστικά σε ενήλικες, αφού βασιζόταν σε έναν σεξι χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων μιας εφημερίδας που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Η ανακάλυψη όμως αυτή συνοδεύτηκε και από την ιδέα πως μια αναδιαμόρφωση της Built Lily σε μια εκδοχή που θα απευθυνόταν αποκλειστικά στα παιδιά θα έκανε εμπορικό πάταγο. Γι' αυτό και η Ruth Handler έκανε την κίνηση ματ. Πήρε αυτή την κούκλα και την πήγε στη Mattel. Παίρνει λοιπόν την Built Lily και την παραδίδει στον επικεφαλή έρευνας και σχεδιασμού της εταιρείας Mattel, όπου είχε σπουδάσει στα πανεπιστήμια Yale και Harvard και πριν εργαζόταν ως σχεδιαστής πυραυλικών συστημάτων για το Πεντάγωνο, παρακαλώ, λέγοντάς του να κάνει τα μαγικά του, ρε παιδί μου. Και το όνομα αυτού, Jack Ryan! Ω, ναι, καλά καταλάβατε. Πυράβλους έφτιαχνε ο άνθρωπος, οπότε καταλαβαίνετε τώρα γιατί είχε και κάστρο για σπίτι. Εκείνος λοιπόν παίρνει την Built Lily και όντως έκανε τα μαγικά του. Εργάστηκε πάνω στην εξέλιξή της, πάνω στη σχεδίασή της, πάνω στην μηχανική της και γέννησε το 1959 την κούκλα που όλοι γνωρίζουν εδώ και πόσες δεκαετίες ως Barbie. Η Mattel για αρκετό καιρό μετά την κυκλοφορία της Barbie έδινε κανονικότατα αυτά που αναλογούσαν στο Jack ως ο συνδημιουργός της συγκεκριμένης κούκλας, αλλά και άλλων πολλών παιχνιδιών που είχε φτιάξει για λογαριασμό της εταιρείας. Όμως κάποια στιγμή του τα κόβουν όλα μαχαίρι. Ο λόγος, η πολύ ατίθαση θα λέγαμε ζωή που έκανε ο Jack. Και όταν λέμε, παιδιά, ατίθαση ζωή, το εννοούμε, δεν κάνουμε χαβαλέ. Ο τύπος έπαιζε κυριολεκτικά το βασιλιά του κάστρου στο οποίο και διέμενε, διοργανώνοντας συνεχώς πάρτι με σεξουαλικά όργια όπου συμμετείχαν δεκάδες όμορφες γυναίκες. Και αυτά, παιδιά, δεν είναι φήμες, αυτά τα είπε η ίδια του η Κοριάν. Ο θρύλος Jack Ryan λοιπόν είχε επίσης παντρευτεί 5 φορές, όμως τη μεγαλύτερη σημασία στην ιστορία αυτή, παιδιά, την έχει η πρώτη του γυναίκα και μητέρα της Ann Ryan, με το όνομα, καλά δεν θα το πιστέψετε, Μπάρμπαρα Ryan, που όλοι τη φώναζαν με το χαϊδευτικό όνομα, καλά αυτό και δεν θα το πιστέψετε, Barbie. Τώρα κάποιος πιο κακοπροαίρετος από μένα θα έλεγε, μήπως, λέω μήπως ρε παιδί μου, το όνομα της Barbie δεν είναι εμπνευσμένο από την κόρη της Ruth Handler, όπως αναφέρεται στην ταινία, αλλά από την πρώτη γυναίκα του Jack.
Εντάξει, γιατί με κοιτάτε εμένα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ απλά είμαι αγγελιοφόρος. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ο Τζακ, λοιπόν, που ήταν γνωστός ως ανώμαλος γυναικά, swinger, χρήστης διάφορων παραστησιογόρων ουσιών κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο για να συνδεθεί το όνομά του με την Barbie. Οπότε και εκδιώχθηκε με τις κλωτσιές από την Mattel, αφαιρώντας του μάλιστα η εταιρεία με το «έτσι θέλω» και όλα τα πνευματικά δικαιώματα από τη δημιουργία της Barbie. Και τη συνέχεια πλέον τη γνωρίζετε. Barbie, you're beautiful. You make me feel. My Barbie doll is really real. Ο Τζακ Ράιαν, δυστυχώς, τον Αύγουστο του 1991 αυτοκτόνησε σε ηλικία 65 ετών, μετά από κατάθλιψη που περνούσε όταν και έμεινε ανάπηρος μετά από ένα ισχυρό εγκεφαλικό που πέρασε. Να σημειωθεί εδώ πως ο θρύλος Τζακ όταν αυτοκτόνησε ήταν παντρεμένος με μια γυναίκα που είχε το 1 τέταρτο της ηλικίας του. Επίσης πληροφοριακά να σας πω κιόλας πως η Mattel δεν έχει ακόμη απαντήσει στο άρθρο της Daily Mail που δημοσιεύτηκε το 2022. Τώρα, το ποια από τις δύο ιστορίες είναι αληθινή είναι στη δική σας κρίση, εγώ απλά παρέθεσα τα όσα βρήκα όταν έψαξα να μάθω περισσότερα για την ταινία που κυκλοφόρησε. Μια ταινία που σας ξαναλέω πως προβάλλει την Ruth Handler ως την αποκλειστική δημιουργό της Barbie, η οποία μάλιστα όπως φαίνεται στην ταινία αλλά και όπως αναφέρεται και στη Wikipedia, δηλαδή όποιος μπει και διαβάσει, εμπνεύστηκε τη δημιουργία της κούκλας αυτής από την κόρη της, την Barbara, την οποία είδε και να παίζει στο ταξίδι του στη Γερμανία με την κούκλα Bild. Πάντως την απόλυτη αλήθεια δεν θα τη μάθουμε σίγουρα από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας αυτής, διότι και η Ruth Handler έχει φύγει από τη ζωή από το 2002. Πάντως ρε παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ ακραίο το ότι πίσω από μια παιδική κούκλα κρύβεται μια τέτοια ιστορία. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life or you can know the truth about the universe. Για την ταινία τώρα να σας πω δύο λόγια και για αυτήν όπως υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, η τακτική που ακολουθεί η ταινία Barbie, παιδιά, είναι η εξής. Γιαννάκη, έλα εδώ, γιατί μπόρεσε τη Μαρία, γιατί μπόρεσες, μπόρε ρε, σ' αρέσει τώρα, σ' αρέσει που πονάς, δεν σ' αρέσει να μην το ξανακάνεις τότε. Ή μόνο παιδιά, όχι άκυρο, πάμε πάλι να σου το πω πως ακριβώς το δείχνει η ταινία Barbie όλο αυτό. Μαρία! Μαρία, Μαρία, με βάλα στο Γιαννάκη, ρε! Έλα εδώ τώρα. Πάρε και αυτή, πάρε και τούτη, πάρε και εκείνη. Λοιπόν, σ' αρέσει τώρα που πονάς, δεν σ' αρέσει, Μην το ξαναβαρέσει λοιπόν το Γιαννάκη. Και όλα αυτά, παιδιά, που έκανα μόλις τώρα, τα κάνει η ταινία για να τα ακούσω Γιαννάκης. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τι, μπερδευτήκατε? Εντάξει, δεν πειράζει, αρκεί που οι δημιουργοί της ταινίας νομίζουν ότι καταλάβατε. Εν ολίγης, η ταινία είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα. Προσπαθεί να περάσει μηνύματα πηγαίνοντας το θέμα μέσω λαμίας. Και τελικά καταλήγει να μην περνάει κανένα. Τώρα, σωστά μηνύματα, λάθος μηνύματα, είναι στην κρίση του καθενός, όμως στη βάση της είναι μια κλασική ταινία της νέας εποχής. Ευτυχώς, τουλάχιστον είχε μια ιδιαίτερη, μια ειδική της, ρε παιδί μου, αισθητική, άσχετα άμα μου άρεσε εμένα ή όχι, δεν τη βρήκα πάντως αποκρουστική και είχε και μια πολύ αξιοπρεπή σκηνοθεσία. Αλλά παιδιά, μέχρι εκεί. Πάλι καλά που ήταν ηθοποιάρες αυτοί που δέχτηκαν να παίξουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους και μιλάω φυσικά για τους Μάρκο Ντρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ, γιατί για άλλη μια φορά, παιδιά, ήταν εκπληκτικοί, άσχετα εάν μου άρεσε αυτό που τους δόθηκε ή όχι. Που, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν μου άρεσε να κρύβομαι, δεν μου άρεσε καθόλου. Ναι, είχε κάποιες ωραίες ιδέες η ταινία, ναι, μεν προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν. Εγώ πάντως ξέρω να πω, παιδιά, πως καταλήξαμε να δούμε στην ώρα της την Barbie και θα δούμε το Oppenheimer του Christopher Nolan στα τέλη Αυγούστου στη χώρα μας. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Α, και μιας και ανέφερα το Oppenheimer, παιδιά, να σας πω κάτι τελευταίο, πως ο συντάκτης του άρθρου με την ιστορία της Anne Ryan στην Daily Mail, ξέρετε πως ονομάζεται. Τζέρι Όπενχάιμερ. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Για το τέλος θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε στα σχόλια πώς σας φάνηκε εσάς η νέα ταινία Barbie, αν έχετε πάει και την έχετε δει, αλλά και ποια ιστορία πιστεύετε πως είναι η αληθινή από τις δύο που ακούστηκαν σε αυτό εδώ το βίντεο. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεάρες που θα έρθουν.
Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, να περνάτε όμορφο το καλοκαίρι σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε!